Ναι, τον ζηλό την ηλίαν μουμένος το βαπτίστη ευθύνη, ευχές διό Χριστό το Θεό, σωθή τα τας Χαίρετε Κυρίο πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας, και σήμερα θα μιλήσουμε για τον βίο του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αντωνίου του Μεγάλου, του καθηγητού της Ερήμου, του οποίου την Ιερά Μνήμη η Αγία μας Εκκλησία τιμά την 17η Ιανουαρίου. Ο Όσιος και Θεοφόρος Πατήρ Ιμών Αντώνιος, το πρώτο άνθος της Ερήμου, γεννήθηκε περί το 250 μετά Χριστόν στο χωριό Κόμα της Μέσης Αιγύπτου. Οι γονεί του ήσαν ευγενεί και πλούσιοι χριστιανοί και τον ανέθρεψαν με πίστη και φόβο Θεού. Ανέλαβαν οι ίδιοι την μόρφωση του γιου του γιατί ο Αντώνιος δεν αρεσκόταν να συμμετέχει στα θορυβόδη παιχνίδια των άλλων παιδιών και περιφρονούσε τι θύραθεν επιστήμε. Δεν έβγαινε από το σπίτι του παρά για να πάει στην Εκκλησία, όπου παρακολουθούσε προσεκτικά την ανάγνωση των ιερών βιβλίων και την εξιστόρηση των άθλων των Αγίων. Γύρω στα είκοσι του χρόνια, ο θάνατος των γονέων του τον άφησε κύριο της οικογενειακής περιουσίας και μόνον υπεύθυνο για την ανατροφή της μικρότερης αδελφής του. Μια μέρα, καθώς ο Όσιος Αντώνιος πήγαινε στην εκκλησία, συλλογιζόμενος την ειρηνική και αμέριμνη ζωή των Αποστόλων και των πρώτων χριστιανών, άκουσε τον ιερέα να διαβάζει το Ευαγγέλιο στο οποίο έλεγε «Η θέλεις τέλειος είναι, είπαγε, πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και δεύρο ακολούθημι. Αυτή τη ρίση την οποία είπε ο Χριστός στον πλούσιο νεανίσκο που του είπε «Αν θέλεις να είσαι τέλειος σε όλα, πήγαινε, πούλησε όλα σου τα υπάρχοντα, δώσε τα χρήματα στους φτωχούς ως ελεημοσύνη και έπειτα έλα να με ακολουθήσεις, απαλαγμένος από τα χρήματα και τις βιωτικέ μέριμνες. Πεπισμένος τότε ο Όσιος ότι διαβάστηκε αυτό ειδικά για αυτόν, πήγε και μοίρασε χωρίς χρονοτριβή όλα του τα κτήματα που διέθετε. Πούλησε τα υπάρχοντά του, μοίρασε τα χρήματα στους πτωχούς και δεν κράτησε παρά τα απαραίτητα για την αποκατάσταση της αδελφής του. Μια άλλη φορά, ακούγοντας να διαβάζουν το Ευαγγέλιο που έλεγε «Μη ουν μεριμνήσετε εις την αύριον», να μην μεριμνάτε δηλαδή για την επόμενη ημέρα, έχει ο Θεός, τότε αποφάσισε να αποταχθεί οριστικά τον κόσμο, να μοιράσει το υπόλοιπο της περιουσίας που είχε μείνει, να εμπιστευτεί την αδελφή του σε έναν ενάρετο άνθρωπο, να εγκαταλείψει το σπίτι του και να σπαστεί τον ασκητικό βίο. Την εποχή εκείνη, αγαπητοί φίλοι, επειδή ήσαν ακόμη οι διωγμοί των χριστιανών, δεν είχαν συσταθεί ακόμη μοναστήρια. Εκεί στι ερήμου συναντούσε κανεί μόνο κάποιου ανθρώπου του Θεού, οι οποίοι ζούσαν μοναχικά, όχι πολύ μακριά από το χωριό του, με νηστεία και προσευχή. Ένα από αυτού του γέροντε έμενε εκεί κοντά, και έτσι ο Αντώνιο έβαλε σκοπό να τον μιμηθεί εγκαταστάθηκε και εκείνος σε ένα απομονωμένο μέρος, όπου με τον νου του απαλλαγμένο από κάθε μέρημνα και από κάθε ενθύμηση της περασμένης του ζωής, εργαζόταν ο ίδιος με τα χέρια του. Μοίραζε τα περισσεύματα στους πτωχούς, μελετούσε τα ιερά βιβλία και προσπαθούσε να φυλάξει αδιατάραχτη την προσευχή στην καρδιά του. Σαν την Μέλισσα, κάθε φορά που άκουγε να επενούν την αρετή κάποιου ασκητή, έτρεχε γρήγορα σε αυτόν. Παρατηρούσε την ταπεινοφροσύνη του ενός, την σκληραγωγία του άλλου, την προσήλωση του άλλου στην προσευχή ή την μελέτη και όταν γύριζε στο κελί του, αγωνιζόταν να συγκεντρώσει πάνω του όλες αυτές τις σπουδαίες αρετές. Ο δαίμονας, ο οποίος φθονεί κάθε αγαθό έργο των ανθρώπων, μη υποφέροντας να βλέπει τέτοιο ζήλο σε τόσο νέο άνθρωπο, αποφάσισε να τον πολεμήσει τον Όσιο Αντώνιο. Του υπέβαλε αρχικά την ενθύμηση της περιουσίας που είχε αφήσει, της αδελφής που είχε εγκαταλείψει και όλων των απολαύσεων της περασμένης ζωής του. Του έφερνε δηλαδή στον ουνού την κοσμική ζωή που είχε τα χρήματά του, είχε την βολή του, είχε την άνεσή του, τους υπηρέτε του, για να τον κάνει δηλαδή να φύγει από την έρημο. Και επειδή ο Όσιος έμενε ανένδοτος στους λογισμούς που του υπέβαλε ο σατανάς, έτσι ο δαίμονας του παράστησε με φοβερό τρόπο τις δυσκολίες της ασκητικής ζωής, την αδυναμία του σώματός του, τον μακρύ αγώνα που θα έπρεπε να διεξάγει επί πολλά χρόνια, υποβάλλοντάς του πυκνών νέφος σκοτεινών λογισμών ήθελε δηλαδή να τον κάνει να δηλιάσει, να φοβηθεί. Καθώς ο Αντώνιος αντιστεκόταν στις επιθέσεις του δαίμονα, μένοντας σταθερός στην ορθόδοξη πίστη, την υπομονή και την αδιάλειπτη προσευχή, ο πονηρός επιτέθηκε σε άλλο μέτωπο. Τον κατέκλυσε με ακάθαρτους λογισμούς και τον ερέθιζε με άσεμνες νύξεις. Και βλέποντας ότι ο Αντώνιος αντιστεκόταν στεναρά, Μία νύχτα ο σατανάς μεταμορφώθηκε σε γυναίκα που του έκανε προκλητικές χειρονομίες. Όμως ο γενναίος στρατιώτης του Χριστού τον απόθησε σκεπτόμενος τις τιμωρίες και τις οδύνες της κολάσεως. Ο σατανάς τότε αποκαμωμένος παρουσιάστηκε με την μορφή ενός ταλαιπωρημένου μαύρου παιδιού, παριστάνοντας το πνεύμα της πορνείας, και ανεγνώρισε πως ο Αντώνιος τον είχε νικήσει. Ο Μέγας Αντώνιος χρησιμοποιούσε ως όπλο κατά του διαβόλου το Ιερό Ψαλτήριο και αποθούσε τους δαίμονες περιφρονητικά ψάλλοντας «Κύριος εμή βοηθός, καγώ επόψω με τους εχθρούς μου». Ήταν όντως πεπισμένος ότι δεν ήταν εκείνος που κατήγαγε αυτήν την πρώτη νίκη αλλά η χάρη του Θεού που ενικούσε μέσα του. Ήταν βέβαιος δηλαδή ο Όσιος ότι δεν νίκησε ο ίδιος τον Σατανά, αλλά η χάρη του Θεού. Σοφά κατηχημένος από την μελέτη των Αγίων Γραφών για τις διάφορες μηχανεύσεις των δαιμόνων, ο Όσιος δεν εφησίχασε. Βρισκόταν πάντα σε πνευματική εγρήγορση και εργαζόταν με ακόμη μεγαλύτερη φροντίδα να καθυποτάξει το σώμα του από φόβο μήπως και νικήσει σε μία μάχη, αλλά βρεθεί ιτημένος σε κάποια άλλη μάχη. Έχοντας στερεωθεί στην απόφασή του για την οσιακή πολιτεία, δεν κουραζόταν πια να περνά συχνά όλη τη νύχτα προσευχόμενος. Δεν έτρωγε παρά λίγο ψωμί και αλάτι κάθε δύο ημέρες και αρνιόταν κάθε ανθρώπινη παρηγοριά. Χωρίς να συλλογίζεται πόσα χρόνια διήγε την ασκητική βιωτή, και της έμπροσθεν επεκτηνόμενος, θεωρούσε την κάθε μέρα ως ξεκίνημα της ασκήσεώς του, οικειοποιούμενος τα λόγια του προφήτου Ηλίου, ότι ζει Κύριος ο παρέστην ενώπιον αυτού σήμερον. Με τον τρόπο αυτό ο Όσιος Αντώνιος πέρασε στην αντεπίθεση. Επέλεξε για κατάλημά του έναν από τους αρχαίους τάφους που είχαν σκάψει οι ειδωλολάτρες μη υποφέροντα τέτοια πρόκληση ο σατανάς, ήρθε να τον πολεμήσει τη νύχτα με ολόκληρη λεγεώνα δαιμόνων. Του έριξαν τόσα χτυπήματα, ώστε τον άφησαν κατά γης καταπληγωμένο και ημιθανή. Όταν ο φίλος του που φρόντιζε να του πηγαίνει τροφή, τον βρήκε σε αυτήν την κατάσταση σχεδόν ημιθανή, τον έφερε εσπευσμένα στο ναό του χωριού. Μόλις όμως ο Αντώνιος συνήλθε, τον παρακάλεσε να τον μεταφέρει ξανά στον τάφο που έμενε. Ανίκανος να σταθεί όρθιος, προσευχόταν ξαπλωμένος και προκαλούσε θαραλέα τους δαίμονες, οι οποίοι μπήκαν στον τάφο με την μορφή κάθε λογής θηρίων και ερπετών. Εκεί στον τάφο δηλαδή, όπου κοιμόταν ο Όσιος Αντώνιος, ο σατανάς για να τον κάνει να δηλιάσει και να φύγει από την έρημο, φανερωνόταν με τη μορφή φιδιών, λιονταριών, θηρίων και κάθε είδου ερπετών. Ο Ανδρίος Μαχητής, πολιορκημένος από παντού, τους αποθούσε φωνάζοντας «Αν είχατε την παραμικρή εξουσία, θα αρκούσε ένας από εσάς για να με καταβάλει. Επειδή όμως ο Χριστός σας αφαίρεσε την δύναμη, προσπαθείτε να με τρομάξετε με την πληθώρα σας». Το γεγονός ότι έχετε υποβιβαστεί να παίρνετε το σχήμα των αλόγων ζώων είναι χαρακτηριστικό της αδυναμίας σας. Αν έχετε κάποια δύναμη εναντίον μου, εμπρός, μην καθυστερείτε άλλο, επιτεθείτε. Αν όμως δεν έχετε δύναμη, σταματήστε να πηγαίνω έρχεστε έτσι. Το σημείο του τιμίου και ζώπιού σταυρού και η ορθόδοξη πίστη αποτελούν τείχος απόρθητο. Οι δαίμονες μπροστά στην αδυναμία τους δεν μπορούσαν παρά να τρίζουν τα δόντια τους από θυμό. Τέλος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθε και βοήθησε τον Όσιο Αντώνιο. Η στέγη του τάφου άνοιξε και μια ακτίνα φωτός έτρεψε σε φυγή τα πνεύματα του σκότους. Ο Αντώνιος ρώτησε «Πού ήσουν Κύριε, γιατί δεν σταμάτησες νωρίτερα αυτήν την μάχη» ο Χριστός του αποκρίθηκε «Εδώ ήμουν Αντώνιε, στο πλευρό σου. Ήθελα όμως να παρακολουθήσω τον αγώνα σου. Επειδή αντιστάθηκες με τόση υπομονή, θα είμαι από εδώ και πέρα πάντα ο υπερασπιστής σου και θα καταστήσω το όνομά σου ένδοξο σε ολόκληρη τη γη». Ο Αντώνιος, 35 ετών τότε, το 286 μετά Χριστόν, ύστερα από αυτούς τους αγώνες, αισθάνθηκε να δυναμώνει ο ζήλος του και αποφάσισε να αποσυρθεί ολομόναχος στην έρημο. Έφτασε στην ανατολική όχθη του Νείλου και επάνω στο βουνό βρήκε ένα παλιό φρούριο το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο και αφού έδιωξε τα ερπετά που κατοικούσαν μέσα εκεί, εγκαταστάθηκε εκεί σε απόλυτη ησυχία, απαγορεύοντας την είσοδο σε όλους. Στο καταφύγιο αυτό έμεινε επί είκοσι χρόνια, όπου κάθε έξι μήνες ερχόταν ένας φίλος του και του έριχνε ψωμί πάνω από το τείχος. Ωστόσο, πολλοί ήσαν εκείνοι που πήγαιναν παρακινημένοι από την φήμη του Οσίου. Όλοι αυτοί που ήθελαν να συναντήσουν τον Όσιο Αντώνιο κάθονταν έξω από το τείχος του φρουρίου και από μέσα άκουγαν μεγάλη βοή και αναταραχή και τις φωνές των δαιμόνων να αντιχούν μανιασμένες εναντίον του οσίου που τόλμησε να κατοικήσει στο άντρο τους. Μια μέρα οι επισκέπτες παραβίασαν την πόρτα και αντίκρισαν τον Όσιο Αντώνιο να ακτινοβολεί, σαν να έβγαινε από μυστικό θυσιαστήριο. Και με την όψη αναλύωτη ύστερα από είκοσι χρόνια, παρόλες τις κακοπάθειες της σάρκας, έκτοτε συμφώνησε να δέχεται μαθητές, ο αριθμός των οποίων συνεχώς και μεγάλωνε. Ίδρυσε δύο μοναστήρια, το ένα ανατολικά του Νείλου στην περιοχή Πισπίρ και το άλλο στην αριστερή όχθη του Νείλου κοντά στην περιοχή Αρσινόη. Με ειρηνική καρδιά και νου ακλόνητα προσιλωμένο στο Θεό, είχε την δύναμη να συμφιλιώνει τους εχθρούς μόνο με την παρουσία του να κάνει να βασιλεύει η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους και να θεραπεύει τους αρρώστους με την προσευχή. Με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος δίδασκε στους μαθητές του την πνευματική επιστήμη. Τους συνιστούσε να μην αφήνουν ποτέ να τους αποθαρρύνουν οι δοκιμασίες ή να ψυχραίνεται ο αρχικός τους ζήλος, αλλά απέναντίας να τον αυξάνουν σαν να άρχιζαν κάθε ημέρα για πρώτη φορά, συλλογιζόμενοι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, καθημέραν από Θνίσκο». Έλεγε, ας προσπαθήσουμε να μην κατέχουμε παρά μονάχα ό,τι θα πάρουμε μαζί μας στον τάφο, προπαντός την αγάπη, την πραότητα, την δικαιοσύνη και την ορθόδοξη πίστη. Η αρετή, δηλαδή η βασιλεία των ουρανών, δεν έχει ανάγκη παρά μονάχα την θέλησή μας, γιατί είναι μέσα μας και από εμάς τους ιδίους αποκτάται η αρετή. Στην πραγματικότητα η αρετή έγκυται στην διατήρηση της ψυχής μας, στην καθαρότητα και την ωραιότητα με την οποία πλάστηκε από το Θεό. Φυλάσσοντας άγρυπνα την καρδιά μας από κάθε μολυσμό κακού λογισμού, από φιλίδωνους ερεθισμούς και από παράφορο θυμό, θα μπορούμε έτσι να αντιστεκόμαστε στις επιθυμίες των δαιμόνων που μας περιτριγυρίζουν και μηχανεύονται οι δαίμονες τα πάντα με σκοπό να εμποδίσουν τους χριστιανούς, να ανέβουν στον ουρανό και να καταλάβουν την θέση από την οποία εκδιώχθηκαν εξαιτία της αλαζονίας και της παρακοής τους. Μόνο με σταθερή άσκηση και πολύ προσευχή, μπορούμε να λάβουμε από το Άγιο Πνεύμα το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων για να αντιμετωπίσουμε τις μηχανεύσεις τους. Οι δαίμονες στην αρχή επιτίθενται υποβάλλοντας ακάθαρτους λογισμούς. Κατόπιν, εάν τους αποδιώξει κανείς με πίστη, νηστεία και προσευχή, επιτίθενται εκ νέου, υποβάλλοντας διάφορες φαντασιώσεις με σκοπό να μας τρομάξουν διωγμένοι για άλλη μια φορά με την δύναμη του Χριστού, επιχειρούν τότε οι δαίμονες να μας εξαπατήσουν, παριστάνοντας ότι προλέγουν τα μέλλοντα να συμβούν, ενώ τα μέλλοντα μόνο ο Θεός τα γνωρίζει. Χάρη στην ελαφρότητα και την κινητικότητα της ασώματής τους φύσεως, μπορούν να εξαπατήσουν όσους δεν είναι στηριγμένοι καλά στα πνευματικά. Εάν μένουμε ακλόνητοι, τότε ο ίδιος ο αρχηγός τους, ο σατανάς, παρουσιάζεται εν πομπή, περιβαλλόμενος απατηλό φως, το οποίο προεικονίζει το πυρ, το οποίο ετοιμάζεται για αυτόν στην αιωνιότητα και υποβάλλει οράσεις, αποκαλύψεις, ασκητικά ανδραγαθήματα και κάθε λογής παγίδες για να μας ρίξει στην έπαρση και την πλάνη. Με απλά λόγια, Λέει εδώ πέρα ο Όσιος ότι ο σατανάς μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και ως άγγελος φωτός. Να λέει τα μέλλοντα, να μας πει δήθεν ότι έχουμε αρετές, ότι πορευόμαστε σωστά και πάρα πολλές άλλες μηχανεύσεις για να μας ρίξει στην πλάνη και την υπερηφάνεια. Αυτός είναι ο εκδεξιών πόλεμος όταν λένε οι δαίμονες ότι είσαι καλός στα πνευματικά, πορεύεσαι σωστά και είναι και ο πόλεμος οι λογισμοί, οι ακάθαρτοι, οι σκέψει οι ριπαρές και όλα τα άλλα, οι πειρασμοί, αυτά είναι ο εξαριστερών πόλεμος. Και συνεχίζει ο Όσιος Αντώνιος, εάν οι δαίμονες είχαν κάποια εξουσία, δεν θα ήταν ανάγκη να στήσουν τέτοια παράσταση και θα είχαν από καιρό ανακόψει την ανάπτυξη και την πρόοδο των χριστιανών. Μονάχα το Θεό πρέπει να φοβόμαστε και να μην δηλιάζουμε απέναντι στους δαίμονες, αλλά απέναντίας να τους περιφρονούμε. Τίποτα δεν φοβούνται οι δαίμονες περισσότερο από την ορθόδοξη πίστη, την νηστεία, την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή, την αγάπη προς το Θεό και την αγάπη προς τους αδελφούς μας. Αν σας φανερωθεί κάτι μην ταραχθείτε, αλλά ρωτήστε αυτόν που παρουσιάστηκε ποιος είναι και από πού έρχεται. Εάν η εμφάνιση που θα δείτε είναι Αγία, θα διαλυθούν πάρα αυτά οι αμφιβολίες σας και θα μεταβληθεί ο φόβος σας σε χαρά. Εάν όμως αυτό που θα δείτε προέρχεται από τον διάβολο, αυτός θα τραπεί σε φυγή μόλις δει την σταθερότητά σας. Όπως αυτό που έκαναν παλαιά οι πατέρες της ερήμου. Όταν έβλεπαν έναν άγγελο, του έλεγαν έλα να προσευχηθούμε, να πούμε το ημών, να πούμε το πιστεύω, να πούμε την νοερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Και αν ήταν άγγελος, παρέμενε ο άγγελος και συμπροσευχόταν με τους πατέρες. Εάν όμως ήταν δαίμονας, μετασχηματισμένος σε φωτεινό άγγελο, τότε έφευγε ο δαίμονας. Και λέει και κάτι άλλο ο Όσιος Αντώνιος «Όλες αυτές οι δοκιμασίες και γενικότερα οι δοκιμασίες είναι προς όφελό σας». Αν λείψουν οι πειρασμοί, κανείς δεν θα σωθεί. Όλες οι δοκιμασίες αποσκοπούν στην πνευματική μας τελείωση. Εάν δεν υπάρξουν οι πειρασμοί και οι αγώνες για να στερεωθούμε στην ορθόδοξη πίστη, να στερεωθούμε και να μείνουμε ακέραιοι κατά των πειρασμών, συνεπώς δεν θα υπάρξει και στέφανος δικαιοσύνης ως επιβράβευση. Χάρη στον Όσιο Αντώνιο, η έρημος μετεβλήθη σε μεγάλη πολιτεία, κατοικημένη από πλήθο μοναχών, οι οποίοι αποτάχθηκαν τον κόσμο ώστε να μιμηθούν την αγγελική ζωή. Μας αναφέρει ο Άγιος Αθανάσιος ο ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Αντωνίου και είναι και ο βιογράφος του. Όλες αυτές οι κοινότητες των μοναχών έμοιαζαν με ναούς όπου οι άνθρωποι ενωμένοι σε γλυκιά αρμονία λόγω του ενός μοναδικού και κοινού σκοπού εγκαταβίωναν όλοι μαζί ψάλλοντας ύμνους, μελετώντας τις Άγιες Γραφές, νηστεύοντας και προσευχόμενοι με την χαρά και την ελπίδα των μελών των αγαθών. Όλοι μαζί οι μαθητές του Αγίου Αντωνίου ζούσαν εν αγάπη, εν Αγίο Πνεύματι και αληθεία. Την εποχή εκείνη, περί το 308 μετά Χριστόν, ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Μαξιμίνο Δάιας είχε εξαπολύσει ανελέη το διωγμό των χριστιανών στην Αίγυπτο και έπνιξε την Αλεξάνδρεια στο αίμα των μαρτύρων. Ο Όσιος Αντώνιος, φλεγόμενος από τον πόθο να κατακτήσει τον Στέφανο του Μαρτυρίου, ήλθε στην Αλεξάνδρεια και θαραλέα Ρίψο κινδύνευσε την ζωή του διακονώντας τους ομολογητές. Τους επισκεπτόταν στις φυλακές και στα κάτεργα, ώστε να φέρουν εις πέρα στον καλόν αγώνα. Παρά τον διάπειρο πόθο του να συμμεριστεί το μαρτύριό τους, ο Θεός του επιφύλαξε άλλους αγώνες. Αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η πρακτική των πατέρων της Εκκλησίας μας. Όπως λέει και ο Ιερός Βριένιος, ότι οι μοναχοί, όταν υπάρχει διωγμός της πίστεως, πρέπει να εγκαταλείπουν τις προσφυλείς ησυχίε τους και να πηγαίνουν στον κόσμο να στηρίζουν τα διοκόμενα πρόβατα του Χριστού. Ο Όσιος Αντώνιος ήθελε να μαρτυρήσει, αλλά ο Θεός τον φύλαγε για άλλα έργα. Έτσι δεν τον συνέλαβαν και ο Αντώνιος επέστρεψε στην μοναστική του κοινότητα, όπου συνέχισε το ανέμακτο μαρτύριο της συνειδήσεως διπλασιάζοντας τον ασκητικό του αγώνα. Είναι πολλά τα μαρτύρια. Είναι το μαρτύριο του αίματος, το ψυχολογικό μαρτύριο, όταν κάποιος υπομένει ύβρις και διωγμούς από τους διώκτες της πίστεως, είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως, όπως αυτό που υπέμεναν οι πατέρες της ερήμου, αυτό είναι μεγάλο μαρτύριο, γιατί όπως είδατε, ο διάβολος έφερνε λογισμούς στους ασκητές του Θεού. Τι ωραία που ήταν η κοσμική ζωή, τι ωραία που είχαμε τη βολή μας και άλλους πολλούς πειρασμούς έφερνε. Και ο Όσιος Αντώνιος, για να μπορέσει να αντισταθεί και να βγει νικητή στο μαρτύριο της συνειδήσεως διπλασίασε τον ασκητικό του αγώνα. Εξακολουθούσε να επιτελεί θαύματα και μολονότι παρέμενε έγκλειστος, δεν έπαβα να σειραίουν επισκέπτες στο ερημητήριό του. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να αποσυρθεί ακόμη πιο βαθιά μέσα στην έρημο. Ακολούθησε ένα καραβάνι βεδουίνων και έφτασε οδηπορώντας μέχρι το όρος Κολζίμ, το οποίο βρισκόταν προς το μέρος της ερυθράς θαλάσσης στην έρημο, τρεις ημέρες απόσταση από τον Νήλο, όπου και εγκαταστάθηκε κατόπιν θείας πληροφορίας. Καλλιεργούσε εκεί πέρα λίγα οποροκυπευτικά για να τρέφεται. Αγρίμια έρχονταν να πιούν στην πηγή εκεί κοντά και χαλούσαν το περιβόλι του οσίου. Ο Άγιος τα επέπληξε και τα ζώα δεν ξαναπλησίασαν. Σπάνιες ήταν οι επισκέψεις των μαθητών του και ο Αντώνιος μπορούσε πλέον να αφοσιωθεί χωρίς περισπασμούς στην θεωρία του Θεού και στον αγώνα κατά της μανίας των δαιμόνων. Ο νους του έμεινε ακλόνητος και ατάραχος όπως το όρος Σιών και η παρησία του προς τον Κύριο ήταν τόσο μεγάλη, ώστε έφευγαν οι δαίμονες και τα θηρία συμβίωναν ειρηνικά μαζί του. Ύστερα από πολλά χρόνια, ο Αντώνιος, σε προχωρημένη ήδη ηλικία, συγκατένευσε να επισκεφθεί τους μαθητές του στο Πισπύρ, στην δεξιά όχθη του Νείλου. Καθοδόν έκανε να αναβλύσει νερό στην έρημο, για να πιούν οι συνοδοιπόροι του που υπέφεραν από δίψα. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχτηκαν στην κοινότητα τον άνθρωπο του Θεού και για όλους τους μοναχούς η επίσκεψη του Οσίου έγινε αφορμή να αναζωπηρωθεί ο ζήλος τους για τον αγώνα της αρετής. Μέγα πλήθος τον ακολούθησε όταν επέστρεψε στο όρος του. Άλλοι τον παρακαλούσαν να θεραπεύσει τις σωματικές του ασθένειες. Άλλοι έρχονταν για να λάβουν πνευματική παρηγοριά και καθοδήγηση. Ο Άγιος έδινε στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του, όπως κάνει και ο Θεός. Ο Όσιος δεν διέκοπτε την σιωπή του παρά μόνον κινούμενος από το Άγιο Πνεύμα και μιλούσε πάντοτε με λόγια της Αγίας Γραφής, σαν να ήταν εκείνος ο συγγραφέας τους. Πάντοτε δηλαδή ο Όσιος μιλούσε μέσα από την Αγία Γραφή, δεν έλεγε τίποτε δικό του και έλεγε ο Όσιος με παρησία, «Δεν φοβούμε πλέον τον Θεό, αλλά τον αγαπώ. Η αγάπη έξω βάλει τον φόβον». Για τον λόγο αυτό, στην διδασκαλία του, υπογράμμιζε ο Όσιος προπαντός την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τους αδελφούς και την ανάγκη να καθαριστεί η καρδιά μας από τα πάθη. Έλεγε ακόμη, η ζωή και ο θάνατος εξαρτώνται από τον πλησίον. Εάν κερδίσουμε τον αδελφό μας, κερδίζουμε τον Θεό. Εάν όμως είμαστε κατά τον αδελφό μας αφορμή αμαρτίας, αμαρτάνουμε ενώπιον του Χριστού. Ω πατέρας φιλεύς πλαχνός ήξερε ο Όσιος να μετριάζει στην κατάλληλη στιγμή την άσκηση των μαθητών του, διδάσκοντάς τους αυτό που είχε μάθει από έναν άγγελο να εναλλάσσουν με διάκριση την νοερά προσευχή, την ψαλμοδία και το εργόχειρο, ώστε να αγωνίζονται κατά της ακηδίας. Επομιζόταν σαν να ήταν δικές του τις συμφορές όσων κατέφευγαν σε αυτόν και προσευχόταν για τον καθένα τους ξεχωριστά. Όταν ο Θεός επιτελούσε μέσω του Οσίου Αντωνίου ένα θαύμα, τον ευχαριστούσε και όταν ο Θεός δεν το έκανε αυτό, και πάλι ευχαριστούσε και παρακινούσε τον Πάσχοντα να συνεχίσει να ελπίζει. Μία μέρα την ώρα της προσευχής ο Όσιος Αντώνιος ανυρπάγει εν πνεύματι και υψώθηκε σωματικά στον αέρα από αγγέλους που απομάκρυναν την ορδή των δαιμόνων, οι οποίοι απαιτούσαν να απολογηθεί για όλη του τη διαγωγή από τότε που γεννήθηκε το πρόσωπο του Οσίου ακτινοβολούσε τέτοια λάμψη καθαρότητας και όλες οι κινήσεις του σώματος πρόδιδαν τέτοια απάθεια ψυχής, ώστε κατάβγαζε γύρω του φως ειρήνης, χαράς και πραότητας. Χωρίς να δηλώσει καν ποιος είναι, όλοι όσοι τον έβλεπαν ελκύονταν ακατάσχετα προς εκείνον. Μπορούσε ο Όσιος να διαβάσει την καρδιά τους σαν ανοιχτό βιβλίο σαν έμπειρος ιατρός και τους έδινε πάντα το κατάλληλο φάρμακο. Όλοι οι Αίγυπτος τον θεωρούσε πατέρα και ιατρό της. Προσωπικότητες από τις πλέον υψηλά ιστάμενες έφτασαν στην μακρινή έρημο για να συνομιλήσουν μαζί του ή απλώς για να λάβουν την ευλογία του. Ακόμη και ο ίδιος ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος και οι ιοί του έγραψαν επιστολές στον ταπεινό μοναχό ο σαν προς τον πατέρα τους. Ο Όσιος, χωρίς να αποσπάται από όλες αυτές τις τιμές και με τον νου του αδιάκοπα στραμμένο στην παρουσία του Θεού εντός του, είχε πλέον διδαχθεί από το Θεό όλη την γνώση που χρειαζόταν για να αποστομώνει του σοφούς του κόσμου. Έλληνες φιλόσοφοι γεμάτοι από έπαρση για την μάταιη γνώση τους ήρθαν να επισκεφτούν με περιφρόνηση αυτόν τον αγράμματο μοναχό για τον οποίο μιλούσε όλη η Αίγυπτος. Με λίγα λόγια του ο άνθρωπος του Θεού κλώνησε την αλαζονία τους. Τους απέδειξε ο Όσιος Αντώνιος ότι η σοφία αυτού του κόσμου είναι μορία μπροστά στην σοφία του Θεού και τους απέδειξε ότι οι μύθοι τους είναι ανόητοι που προσκυνούν για Θεούς ομοιώματα ζώων, άψυχα αντικείμενα και δεν προσκυνούν τον αληθινό Θεό και τους απέδειξε ότι η διδασκαλία του Χριστού ανεβάζει τον άνθρωπο σε κοινωνία με την Θεία Φύση. Τους έκανε να αναγνωρίσουν ότι αυτό που οι χριστιανοί γνωρίζουν με την πίστη και την δύναμη του βιώματος, εκείνοι μάταια επιχειρούν να το φτάσουν με συζητήσεις και τους συλλογισμούς. Οι χριστιανοί δηλαδή, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, βιώνουν την θεολογία. Η θεολογία δεν σπουδάζεται αλλά βιώνεται. Και επισφράγιζε τέλος την νίκη του, λυτρώνοντας τους δαιμονισμένους με την δύναμη του Χριστού και οι επισκέπτες του αποχωρούσαν αποσβολωμένοι. Ο Όσιος Αντώνιος σεβόταν ιδιαίτερο τους κληρικούς και τους επισκόπους της Εκκλησίας. Ήταν βέβαια ξένος σε κάθε εκκλησιαστική υπόθεση, όμως υποστήριζε στεναρά την ορθόδοξη πίστη που κινδύνευε σε εκείνους τους ταραγμένους καιρούς. Εκείνη την εποχή λιμένονταν την εκκλησία ο Άριος με τους απαδούς του. Ο Άριος ο οποίος υποστήριζε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και όχι ομοούσιος με τον Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα. Όταν οι του Αρίου στην Αλεξάνδρεια διέδωσαν ότι ο Συμεριζόταν δήθεν την ανόητη διδασκαλία τους, ο Όσιος τότε δεν δίστασε να αφήσει το ησυχαστήριό του να έλθει στην τύρβη της κοσμοπόλεως και να ομολογήσει καθαρά και απερίφραστα ενώπιον του λαού που έτρεξε να τον δει την πίστη του στην θεότητα του Ιού και Λόγου του Θεού, την ακράδαντη προσήλωσή του στο δόγμα της Συνόδου της Νικαίας και την αμέριστη υποστήριξή του στον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας. Όταν έφτασε σε ηλικία 105 ετών, πήγε κατά την συνήθειά του να επισκεφθεί τους μοναχούς που είχαν εγκατασταθεί σε ένα βουνό, ακόμη πιο βαθιά στην έρημο, και να τους αναγγείλει με χαρά ότι ο Θεός θα τον καλούσε σύντομα στην αληθινή πατρίδα. Τους εμψύχωσε παρακινώντας τους να επιμένουν στην πίστη, στην άσκηση σαν να επρόκειτο να πεθάνουν την επομένη ημέρα και να μιμούνται το παράδειγμα των Αγίων και να τηρούν με επιμέλεια την παράδοση των θεοπνεύστων πατέρων, αποφεύγοντας κάθε σχέση με ερετικούς και με αυτούς που συγκοινωνούν με αιρετικούς. Όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος Αλεξανδρίας ότι είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι δεν έχουν τα ίδια πιστεύω με τον Άριο. Παρ' όλα αυτά όμως, διατελούν σε εκκλησιαστική κοινωνία με αριανόφρονες. Όταν κάποιος λέει ότι είναι ορθόδοξος, αλλά παρ' όλα αυτά διατελεί σε κοινωνία με αιρετικούς, αυτομάτως καθίσταται και ο ίδιος αιρετικός. Αυτό διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Και ο Μέγας Αντώνιος, προτού φύγει από αυτόν τον μάταιο κόσμο, αυτό άφησε ως παρακαταθήκη στους μαθητές του να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη και στην άσκηση και να κρατήσουν όσα δόγματα υπέγραψαν οι Άγιοι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων και καμία σχέση με αιρετικούς. Και έπειτα επέστρεψε στην βαθιά έρημο με δύο υποτακτικούς, τον Μακάριο και τον Αμάτα, πριν παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο έδωσε εντολή να μην μεταφέρουν την σωρό του στην Αίγυπτο από φόβο μήπως την ταριχεύσουν σύμφωνα με τα ειδωλολατρικά έθιμα που ίσχυαν ακόμη και διέταξε να τον ανταφιάσουν σε μέρος άγνωστο σε όλους. Κληροδότησε ένα μέρος από τα ενδύματά του στους δύο μεγάλους αγωνιστές της Ορθοδοξίας, στον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας και τον Άγιο Σεραπίωνα επίσκοπο Θμούεος. Και την μάλινη μιλωτή του την άφησε τους δύο υποτακτικούς του, ώστε να προστατεύονται αοράτως από αυτόν. Ύστερα ξάπλωσε στο έδαφος με πρόσωπο που έλαμπε από χαρά και ήταν τόσο πολύ χαρούμενος σαν να επρόκειτο να συναντήσει αγαπημένους φίλους. Και παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό την 17η Ιανουαρίου του έτους 356 μετά Χριστόν. Η φήμη του ως πατήρ των μοναχών απλώθηκε ως τα πέρατα της οικουμένης και εδώ και πολλούς αιώνες ο βίος του, γραμμένος με αγάπη από τον μαθητή του Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας, προσφέρει ένα τέλειο πρότυπο της οδού που πρέπει να ακολουθήσουν οι εραστές του Θεού για να φτάσουν στην τελειότητα της χριστιανικής ζωής. Το λήψανο του Οσίου Αντωνίου φαίνεται πως αποκαλύφθηκε ύστερα από όραμα το έτος 561 και μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια. Γύρω στο 635, λόγω της απειλούμενης αραβικής εισβολής, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και περί το έτος 1070 μεταφέρθηκε από τους παπιστές στην Γαλλία, όπου δυστυχώς μέχρι και σήμερα βρίσκεται υποκατοχή των ερετικών παπιστών. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Με τη χάρη του Θεού μας θα ακολουθήσει και δεύτερο μέρος για τον Όσιο Αντώνιο και θα πούμε κάποια πράγματα μέσα από τις διδαχές του. Μείνετε συντονισμένοι και αν το βίντεο αυτό σας ωφέλησε, στείλτε το και σε άλλους αδελφούς για να ωφεληθούν και αυτοί. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.